ήταν πολλές υποχρεώσεις. Να τις ιεραρχήσω ακριβώς όπως έγιναν μία-μία. Ξεκινήσαμε με ομάδα εστιατών μετά από ενέργειες αντιοδοτήσεις και καθαρίσαμε όλους τους λόγους μέσα στο χωριό από τα δέντρα. Από εκεί που δεν μπορούσε να περάσει ένα φορτηγό, ένα αυτοκίνητο ή να πει ένα λεωφορείο να πάει μέχρι κάτω στο χωριό με τον Αγιώργη, κόψαμε ένα γύρο όλα τα δέντρα στο χωριό. Γι' αυτό και πάλι λέω μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα εστιατών. Ήταν η πρώτη κίνηση που έγινε στο χωριό μέσα. Μετά από αυτό, μετά τον καθαρισμό, ήταν οι δρόμοι. Μέσα στον χρόνο που πέρασε, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον αντιδήμαρχο του Θωμά του Κοτρονιά, πάντα που είναι εδώ σήμερα, δυστυχώς δεν είναι. Μέσα στον χρόνο που για γουρούνια, εμείς οι κυνηγοί έτσι είμαστε. Μέσα στον χρόνο, παρά τις δυσκολίες που υπάρχει οικονομική ισχύρια που υπάρχει στο Δήμο, μέσα στον χρόνο μου έδωσε τρεις φορές μηχανήματα του Δήμου, πλήρωσε ο Δήμος δηλαδή για το χωριό μας. Πρώτη φορά ήταν πέρυσι στο φθινόπωρο που καθαρίσαμε τους δρόμους μέσα στο χωριό, μόνο μέσα στο χωριό. Αποθηκεύσαμε, γιατί δεν είχε έλλειψη φορτηγού, αποθηκεύσαμε τα μπάζα, όλα τα φερτά υλικά. Και η δεύτερη φορά ήταν την άνοιξη, όταν 4 ημέρες ήταν τα αυτοκίνητα του Δήμου και τα μηχανήματα που μπαζώσαμε διάφορα σημεία σε διάφορους δρόμους που ήταν τα μικροχάλια, αλλά προσπέρασε σε κάποια σημεία. Λοιπόν, και ρίξαμε αρκετό υλικό και η τρίτη φορά που πήραμε τα μηχανήματα ήταν 4 ημέρες τώρα το φθινόπωρο, μετά από τη μεγάλη ζημιά που έχει γίνει στους δρόμους με τη μεγάλη βροχή που είχε δημιουργήσει προβλήματα. Όμως, μία μέρα το φθινόπωρο πέρυσι, τρεις μέρες την άνοιξη και τέσσερες μετά την καταστροφική περίοδο της βροχής, αυτή που ήταν μια εβδομάδα που έκανε μεγάλη ζημιά, δεν είναι δυνατόν να καλύψεις όλες τις ανάγκες του χωριού. Γιατί είναι μεγάλο το οδικό δίκτυο και είμαστε το μοναδικό χωριό, όπως γνωρίζετε όλοι σας, ότι δεν έχουμε ούτε 50 μέτρα άσφαλτο μέσα στο χωριό μας. Δηλαδή, τεράστιο το πρόβλημα και κυρίως δημιουργείται το πρόβλημα αυτό, δημιουργείται γιατί ποτέ μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν αυλάκια δίπλα στους δρόμους, επειδή οι χωματόδρομοι για να απορροφήσουν τα νερά και να υπάρχουν τεχνικά για να τα διώχνουν τα νερά προς κατεύθυνση προς τα ρεύματα. Με αποτέλεσμα κάποιοι κήποι εκεί στην Παλιόβρηση να έχουν μπαζωθεί, να έχουν μείνει στον αέρα να μην υπάρχει, να μην μπορεί να κλειδίσει αυτή τη στιγμή, δηλαδή να τους γνωρίζουν. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπα, να γνωρίζετε ότι, όπως είπα, με 3 και 4 ημέρες μηχανήματα δεν μπορείς να έχεις. Κι όμως καταφέραμε, φτάσαμε μέχρι σε όλα τα σημεία, σε όλα τα σημεία του χωριού και πέρα από εκεί και σε μέρη όπως είναι μέχρι σχεδόν τα μπελάκια κάτω. Μας έπιασε ο διακριτή και δεν μπορέσαμε να φτάσουμε κάτω-κάτω. Τέλος πάντων. Αυτά όσον αφορά προς το οδικό δίκτυο, τι έγινε, όλα αυτά τα γνωρίζετε και τα γνωρίζετε. Ένα τρίτο έργο που έγινε στο χωριό μας, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω, ειλικρινά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κατοίκους του Νεοκάστρου, γιατί ήταν η μοναδική χρονιά που σε ρέματα ή σε σημεία στην πορεία προς την άπατο δεν υπήρξαν πουθενά σακούλες απορριμμάτων. Γι' αυτό συνετέλεσε, όπως ξέρετε όλοι, οι 4 κάδοι που έφερα στο χωριό με δική μου κίνηση και με το δωμάτιο κοντινιά. Έχω τοποθετήσει σακούλες μέσα και ξέρετε τις ανακοινώσεις που είχα κάνει. Ευχαριστώ και πάλι όλους τους κατοίκους, γιατί πραγματικά έτσι μπορεί να είναι ένα απολυτισμένο χωριό να μην υπάρχει πουθενά σακούλα στον δρόμο, να υπάρχουν απορρίμματα. Είχα αναλάβει την ευθύνη και την έχω την ευθύνη της μεταφοράς των σκουπιδιών, όπως το γνωρίζετε. Τα μαζεύω και τα φέρνω με το οδοτικό στην άφατο. Και πάλι εδώ ευχαριστώ τους κατοίκους ειλικρινά.
Δεν είδα σημαίες απάνω σε αγκουρτσές, να το πω έτσι. Σαπούλες απάνω σε αγκουρτσές. Ευχαριστώ, μικρά ευχαριστώ. Μετά από, πέρα από αυτό, ένα άλλο έργο που έγινε στο χωριό μας, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ή όχι, έγινε ένα σαξονικός φωτισμός από τη θέση Γουκλαστή μέχρι προς τον Άγιο Αθανάσιο απάνω εκεί το Τσιμετόστρωτο που ήταν το σκοτεινό τμήμα του χωριού μέχρι του μακαρίτου σπίτι του γλυκόβουλου του σπίτι. Έχουν μπει 4 φώτα με δική μου ευθύνη. Εγώ τα πλήρωσα και τα παιδιά που δουλέψανε και κύριος ο Γιώργος ο Φαλτσέτος, ο ηλεκτρολόγος, με βοήθησε πάρα πολύ. Όπως είπα νωρίτερα, ο Αποστόλης ο Νικόπουλος μας βοήθησε, μας έβαινε τους στήλους επάνω και με το παπαγαλάκι έβαλε τις κολόνες και έχουμε έναν αξιολογικό φωτισμό εκεί, ένα ποσό της τάξης των 350 ευρώ, για να σας πω και αν και νούμερα θέλετε. Ένα άλλο έργο που έγινε, να μην λέω τα ονόματα γιατί τα είπα νωρίτερα συνέχεια, έγινε η στεγανοποίηση της παλιόβρησης. Πήγαμε κάποιοι επάνω, πήραμε θεάτιο που έπρεπε να πάρουμε και σταματήσαμε πια στην παλιόβρηση, στο πίσω μέρος σας ξέρετε, εκεί που είναι η πυρχίδηση, να μπαίνουν ρίζες από τα πλατάνια, να μπαίνουν μέσα διάφορα μικρόβια. Υπήρχε μια υποτυπώδη κάλυψη εκεί που κανείς δεν είχε την πρόσβαση της υγιεινής βρύση, δεν είχε πρόσβαση στην υγιεινή. Δηλαδή ήταν πάνω το νερό εκτεθειμένο σε κάθε είδος μόλυσης. Ένα άλλο που έγινε, όλοι γνωρίζετε ότι η μότση κάτω η βρύση το καλοκαίρι στερφεύει, δεν έχει νερό. Υδροδοτήσαμε τη μότση, το μόνο που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε βάλει την τελική βρύση, να βρούμε το κατάλληλη, την κατάλληλη βρύση, να βάλουμε πάνω από την παλιά τη βρύση και δεν έχουμε βάλει το λάστιχο που υδροδοτούμε τη μότση, δεν το έχουμε χώσει να το πω έτσι, δεν είναι υπόγειο, για το λόγο το ότι σε λίγο καιρό, δεν προλαβαίνουμε φέτο, αλλά τουλάχιστον την άνοιξη, θα έχουμε πλακόστρωτο από τη μότση, θα γίνει πλακόστρωτο μέχρι του Σπύρου, του μακαρίτου Σπύρου του Νικόπουλου του σπίτι. Πριν από λίγες μέρες, δεν ξέρω αν κάποιοι που έχουν Facebook μπορεί να είδανε και τα προηγούμενα για ό,τι έχω πει, με μια ομάδα 4 ανθρώπων από εμάς, πήγαμε, όσοι γνωρίζετε, στο Καλαμάκι υπήρχε μια υδρομάστευση, η οποία έχει καταστραφεί ένα τμήμα της σωλήνας σε ένα ρέμα. Πήγαμε εκεί με μια παρέα, 4 άτομα και κάναμε αποκατάσταση της υδρομάστευσης, τη λειτουργή, αντικαταστήσαμε τη σωλήνα, κάναμε κάποια δέρματα με κάποιους φασάλους και πλέγματα για να έχουμε περισσότερη ασφάλεια στο σημείο εκείνο, ώστε να συνεχίζει η πηγή Καλαμάκη να τροφοδοτεί τη δεξαμενή μας με νερό. Στο σχολείο έχω κάνει 2 παρεμβάσεις. Μία που κόψαμε τις ακακίες όταν κόψαμε τα δέντρα στους δρόμους του χωριού. Η δεύτερη παρέμβαση ήταν που έγινε προχθές, όχι προχθές, πριν λίγες μέρες, πριν 2 εβδομάδες, που χαλάσαμε στην είσοδο εκείνη την πλήθινη, τη μάδρα που ήταν, που σε λίγο καιρό θα μεταφέρουμε πέτρα, θα δούμε με ποιο τρόπο, για να ξεκινήσουμε να κάνουμε και εκείνο το τμήμα πέτρινο, για να μπορέσουμε τέλος πάντων να το περιφράξουμε. Και εδώ να σας πω ότι ήδη
Έχω πάει με μηχανικό επάνω. Για όσους γνωρίζουν, έχω κάνει αναμόρφωση από τον προϋπολογισμό τα χρήματα που έχει γινόταν από τις ανεμογεννήτες, κάποια χρήματα που υπάρχουν, 2.000 ευρώ για να γίνει αποκατάσταση τόσο στις δουλειές που υπάρχουν στα τζάμια, να γίνει παραμείνουν το παραδοσιακό, παραδοσιακά κασώματα του σχολείου, θα καθαριστούν βέβαια για να είναι λειτουργικά και να μπορέσουν μετά, μόλις βγήκε η μάντρα, να το περιφράξουμε και σιγά σιγά να βρούμε με τον καλύτερο τρόπο να συνεργαστούμε και με το Σύλλογο του Νεοκάστρου να κάνουμε ένα πολιτιστικό κέντρο, να τουλάχιστον εκεί να έχουν κάποια πράγματα να, τα οποία θα αποτελούν και την ταυτότητα του χωριού μας, σαν Νεοκάστρο. Δεν μιλάω για λαογραφικό μουσείο, μιλάω για πολιτιστικό κέντρο, αυτό να το δούμε και να το δούμε και σε μια διαβούλευση μεταξύ μας, να δούμε πώς θα το οργανώσουμε καλύτερα. Ένα άλλο, μια άλλη αναμόρφωση προϋπολογισμού της τάξης των 5.000 περίπου, είναι 4.627, είναι για επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην πλατεία της Παλιόβρεσης και στον Άγιο Αθανάσιος. Χρειαζόμαστε 4 κολόνες και η εκτίμηση της ΔΕΗ είναι αυτή. Και πιστεύω ότι σύντομα θα τελειώσει και αυτή η διαδικασία, είναι έτοιμα σχεδόν όλα, για να προχωρήσουμε στην ηλεκτροδότηση της πλατείας, κυρίως της πλατείας της Παλιόβρεσης, γιατί δεν νοείται να είναι μια πλατεία και να μην έχεις ρεύμα, να μην καψταριά και να μην έχεις ρεύμα εκεί. Τέλος πάντων υπάρχουν και άλλες ελλείψεις στην πλατεία αυτή. Και τον Άγιο Θανάση, γιατί όχι, να ηλεκτροφωτιστεί και να είναι ένα στολίδι μες στο χωριό μας, όπως είναι εκεί στο υψωματάκι που είναι και φαίνεται ο παντού, να ηλεκτροφωτιστεί και να φωταγωγηθεί, γιατί όχι. Πέρυσι είχαμε εδώ μαζευτεί και θα συζητήσουμε μετά, είχαμε συζητήσει για το τεχνικό πρόγραμμα. Είχαμε ιεραρχήσει τα προβλήματα του χωριού μας και βάσει του τεχνικού προγράμματος του περσινού έχουν ανέβει στο χωριό μηχανικοί, οι οποίοι έχουν κάνει μελέτη ως βάση της ιεράρχησης για μερική τσιμεντόστρωση στην πλατεία της Παλιόβρης, στην ανηφόρα που ανεβαίνουμε πάνω, 2 τεχνικά που θα γίνουν εκεί και για τσιμεντόστρωση στις 2 στροφές μετά την Αγουσάς που ανεβαίνουμε για την Παναγία, εκεί που δεν μπορεί να ανέβει αυτοκίνητο, δυσκολία. Δυστυχώς, με την πανδημία, με όλα αυτά και οι λύσεις που υπάρχουν στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας, για εφέτος, παρότι δουλεύουν τα παιδιά και ο Κωνσταντίνος Ομορούτογλου, ο μηχανικός που έχει αναλάβει, έχει θέληση να δουλέψει, είναι τόσα χωριά στο Ρινή να φαρτίαν, τόσα τεχνικά που μπορεί να γίνουν και όλα αυτά, δεν βλέπω, γιατί εμείς σαν Νιόκαστρο, μετά εδώ κάτω στην Άφακτο μπορεί να δουλεύουν όταν και έχω επιμείνει σε αυτό, μπορεί να δουλεύουν και να ρίχνουν τσιμέντα οτιδήποτε. Στο Νιόκαστρο, αν πάει 15 Νοεμβρίου και μετά, το βλέπω αδύνατο φέτο να έχουν φτάσει να έχουν μελέτη μέχρι τότε. Μετά τις 15 Νοεμβρίου να ρίξει τσιμέντα είναι δώρο άνδρων. Αν μας πιάσει ένα σπάω στο βράδυ, το τελείωσε το τσιμέντο. Να σας πω και χθες το πρωί, όποιος άντρας στο Νιόκαστρο, τα χέρια παγώνανε. Όμως έβγαινες πρωί έξω πάνω να πιάσεις το αυτοκίνητο να οδηγείς, πάγωνα τα χέρια, ήταν είχε γύρω στον 1-2 βαθμούς θερμοκρασία του Νιόκαστρο. Το ξέρετε καλύτερα από εμένα όλοι σας. Αυτά είναι όσον αφορά το τι έγινε τον πρώτο χρόνο που εσείς με επιλέξατε για να έχω την τύχη του χωριού μας στα χέρια και μαζί με εσάς όλους εσάς. Και πάλι ευχαριστώ όλους τους εθελοντές. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, σύμφωνα με αυτά που είπα όσον αφορά τι έχει γίνει, καλώς μπορεί να πει κάτι, να θέσει ερώτημα. Μετά να προχωρήσουμε στην ενημέρωση όσον αφορά το μεγάλο θέμα που είναι οι ανεμογεννήτριες. Και μετά από εκεί και πέρα, να προχωρήσουμε και για το άτομο θέμα όσον αφορά τον υπερταφείο που όλοι γνωρίζουν. Ναι, δώσ' το...
Άλλο σε και πήγαινε κατευθείαν την επόμενη μέρα, μηχάνημα του Δήμου, να ανοίξει τον δρόμο. Είναι σχολείο, όπως είναι το δικό μας, και πήγαμε μετά από 15 μέρες. Θα σου απαντήσω πάνω σε αυτό. Μόνο αυτό. Θα σου απαντήσω πάνω σε αυτό. Θα σου απαντήσω και θα σου πω το εξής. Ότι εμείς ούτε γέφυρα είχαμε γκρεμισμένη να μπορούμε να πάμε στο χωριό μας, ούτε ρέμα είχαμε χαλασμένο σε σημείο που να μην μπορούμε να πάμε στο χωριό μας, ούτε τίποτα. Η ορεινή ναυπατία και δύο Σίμου, η Λίνη, η περιοχή αυτή, είχε τεράστιες καταστροφές. Το ότι δεν ήρθαν μέσα στην πρώτη μέρα στο Λιόφεστρο, υπήρχε πρόσβαση στην πρώτη βροχή, μεγάλη βροχή, που δεν υπήρχε πριν τον Ζόμπο, που δεν υπήρχε, πριν το Ξοβλέη, που δεν υπήρχε πρόσβαση. Εγώ πλήρωσα και το τρακτέρ και τα πετρέλαια και πήγε και έκανε την προσωρινή διάβαση. Στη δεύτερη, μετά που ακολούθησε, μετά από 3-4 μέρες, λοιπόν, περνάγανε τα αγροτικά αυτοκίνητα, όχι οδαχή, αλλά όλοι στο χωριό μας μπορούσαν να πάνε. Σε χωριά, όπως λες εσύ, που ήταν αποκλεισμένοι, ήταν η άμεση αποκατάσταση και έγινε όχι την επόμενη μέρα όπως το θέτες. Έγινε μετά από μια εβδομάδα σε πολλά χωριά, στα περισσότερα χωριά, μετά από μια εβδομάδα. Και σκέψω ότι οι άνθρωποι πηγαίναν με τα πόδια και χιλιόμετρα στις περιοχές τους για να πάνε. Και δεν το λέω αυτό για δικαιολογία, αλλά είπα νωρίτερα ότι οι 4 μέρες που βάζανε μηχανήματα δεν μας φτάσανε για να κάνουμε την πλήρη όπως θα έπρεπε από κατάσταση. Όμως το χωριό μας έχει μια πλήρη και πολύ καλή πρόσβαση αυτή τη στιγμή παρά τις όποιες καταστροφές έγινε. Δεν ξέρω σε καλύπτω. Όχι, γιατί εγώ, ένας άνθρωπος με γιοταχή δεν παίρνω εκεί που τελειώνει άσφαλτο, το τσιμένο, στο στρέψιμο εκεί που λέμε. Δεν μπορούσε να περάσει μέσα. Μέσα στο χωριό. Στις Πανιόβρες δεν μπορούσε να πας. Μέσα στο χωριό. Πήγαμε μετά από 6 μέρες, 7, και μια ερώτηση. Μέσα στο χωριό μπορούσαμε να πάμε. Είμαστε στο βλαδικό χωριό που έχουμε, όπως είπε, στο πατόδρομο, αλλά μπορούσαμε να πάμε. Εντάξει. Δύσκολα να μπορούσα. Άλλοι δεν μπορούσαν να πάνε στα σπίτι. Άλλος κάτι. Θέλει κανείς κάτι άλλο να...